Ήδη, αγαπητοί μου, από τον χρόνο του Σωτήρος Χριστού και των Αγίων Αποστόλων, αλλά και κατά τους μετέπειτα χρόνους, πολλοί και φοβεροί και δυσκαταγόνιστοι εχθροί λισοδός επολέμησαν την Εκκλησία του Χριστού. Οι εχθροί της Εκκλησίας ήσαν και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Αλλά και οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας εζήτουν να κατασπαράξουν το λογικό του Χριστού πίμνιον. Όλοι δε, ως παρατηρεί ο Αποστολικός Πατήρ Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχίας, ήσαν λύκοι κωδείς ημφιεσμένοι. Αλλά, ως αναφέρει η ιστορία της Εκκλησίας, ο Θεός της Ορθοδοξίας συνέτριψε όλους τούτους τους εχθρούς της Εκκλησίας. Η άμωμος του Χριστού Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού, κατέριψε πάντοτε βεβαίως οδηγουμένη και ενισχυωμένη υπό του Αγίου Θεού, κατέριψε την υπερηφάνεια των αιρετικών και συντοχρόνο εκακοδοξίε αυτών εξφανίστησαν από του αιρού της περιβόλου. Και όσο αναφέρει η ιστορία της Εκκλησίας, από του προσώπου της γης εξφανίστησαν και οι πολυόνιμοι γνωστικοί και ο φοβερός αριανισμός, την πίστη και την ιδεολογία του οποίου σήμερα ασπάζονται και δέχονται οι χιλιαστέ ή μάρτυρες του Ιεχωβά, και ο μονοφυσιτισμός και ο μονοθελητισμός και η οικονομαχία, η οποία επί 100 και πλέον έτη ετάραξε την Ανατολική Εκκλησία. Ήρθον εκακοδοξία και αιρέσεις ως κύματα πελώρια, ετάραξαν την Εκκλησία και παρήλθον. Πομφόλικες ήσαν και διεράγησαν και ιστή αράχνης και διεσχίστησαν. Η παντοδύναμος και πανσθενής Εκκλησία του Χριστού συνεκρότησε τας γεραράς οικουμενικά συνόδους και ανέδειξε τους μεγαλονίμους πατέρας και διδασκάλους, οι οποίοι πλήρης ζήλου και αγάπη γενναίως συγγονίσαντο και επολέμησαν και ενίκησαν, τρέψαντες εις φυγήν τας δυσμενής των αιρετικών παρατάξεις. Από πολλών ετών η εφαίστειος εικόν της Παλεφάτου και γεραράς Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου έρχεται την ημέραν της Ορθοδοξίας εις την Σιάτισταν. Σήμερον ποιούμεθα ανάμνηση της αναστηλώσεως των ιερών και σεπτών εικόνων, η οποία ως γνωστόν εγένετο παρά των αημνείς των βασιλέων της Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδόρας επί πατριαρχίας του ομολογητού Πατριάρχου Αγίου Μεθοδίου. Το έτος 787 συνήλθε η 7η Οικουμενική Σύνοδος εις την Βυθινία της Μικράς Ασίας, αποτελουμένη από 367 πατέρας, και απεφάσισε την καταδίκη της οικονομαχίας. Κατεδίκασε τους οικονομάχους, αποκατέστησε πολλούς επισκόπους οι οποίοι εγκατέλειψαν την οικονομαχία και επανήλθαν πάλι εις την Ορθοδοξία, και επί τη βάση των περιφήμων εκείνων απολογητικών επιστολών του μεγάλου κωδικοποιού της συστηματικής θεολογίας της Ορθοδόξης Ανατολικής Εκκλησίας Αγίου Ιωάννου
του Δαμασκηνού εδογμάτισε δια την τιμήν την οποία οφείλουμε εις τας Αγίας εικόνας. Δεν προσκυνούμε το ξύλον. Η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, εδίδαξε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Αλλά εάγιε εικόνες, ιερέ εικόνες έχουν και μεγίστη πρακτική σημασία, διότι είναι εβίβλοι των αγραμμάτων. Μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο επανελήφθη η εικονομαχία και το έτος 843, τον Φεβρουάριο του έτους 843, ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Μιχαήλ μετά της μητρός του Θεοδόρας απεφάσισαν την οριστική αναστήλωση των ιερών εικόνων. Η συμμετοχή των Ελλήνων επισκόπων ή το αγαπητή μου μεγάλη, σημαντική και αποφασιστική. Επομένως, εμείς οι Έλληνες, οι Πανέλληνες, οι Ορθόδοξοι οφείλουμε να σεμνινόμεθα, ενθυμούμενοι την προσφορά των αημνής των προγόνων μας. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα, επειδή οι χρόνοι τους οποίους διανύουμε ως πολλάκις έχουμε τονίσει, δεν είναι οι χρόνοι, δεν είναι οι καιροί των παλαιών εποχών, και επειδή σήμερα πολλοί εχθροί πολεμούν την Εκκλησία, μάλιστα πολλοί λέγουν ότι ο Χριστός είχε ερωμένη τη Μαγδαληνή και μετά αυτής απέκτησε και τέκνα, δεν υπάρχει μεγαλύτερα βλασφημία, αγαπητοί μου. Πολλά θα είδαμε, πολλά θα ακούσαμε. Εάν κατορθώσαμε και μείνομεν στερεοί, ακλόνητοι και αμετακίνητοι εις εκείνα τα οποία μας εδίδαξε ο αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, να είμεθα πλέον οι βέβαιοι ότι πάντοτε εμείς θα προοδεύομεν στο αγαθόν και στην αρετήν. Οι δε εχθροί θα υποστούν εκείνα τα οποία υπέστη ο αιρεσιάρχης Άριος και οι όλοι εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν την Εκκλησία. Ευχόμεθα καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα.